μοναδικές συναυλίες του, για να δείτε. Αύριο στο Θέατρο Πέτρας. Καλή επιτυχία. Πάμε τώρα στη συνέντευξη της Ελεονόρας Μελετή. Η Τίνα, η Μεσαροπούλου, τη συνάντησε στα παρασκήνια της φωτογράφησης για το πρόγραμμα του Α, στο στούντιο του Γιώργου Καπλανίδη. Η Ελεονόρα ήταν πολύ χαρούμενη που επιστρέφει. Δεν μάσησε τα λόγια της, μας δίνει και κάποιες περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα που ετοιμάζει, που θα είναι στη Late Night Zone. Ας τη δούμε και ας τη σχολιάσουμε μετά. Μετά από πόσα χρόνια είναι αυτό το φλερτ με τον Α3 πια? Τρία καλοκαίρια. Ευωδόθηκε λοιπόν ο γάμος μετά από τρία καλοκαίρια. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, μάλλον λένε. Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενη είμαι. Υπάρχει όμορφη χημεία. Εγώ τουλάχιστον έχω έρθει πολύ ανανεωμένη και πολύ ξεκούραστη και φρέσκια. Η μικρή Αλεξάνδρα δεν σε ταλαιπωρεί, δηλαδή καθόλου? Ξεκούραστη εννοώ επαγγελματικά. Γιατί η Αλεξανδρούλα είναι ένα πάρα πολύ ζυγό μωρό, πολύ ήρεμο, πολύ γλυκό. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι επιλογή μου. Διαλέξαμε με τον Θοδωρή λίγο το δύσκολο δρόμο. Οπότε τέσσερις μήνες είμαστε μόνοι μας, δεν έχουμε βοήθεια, αν ξερέσεις την συμπαράσταση των γιαγιάδων. Έχω τα ξενύχτια μου, γιατί επίσης έχω επιλέξει να φυλάζω ακόμα αποκλειστικά, οπότε καταλαβαίνεις ότι ξυπνάω τα βράδια. Εντός εισαγωγικών, κλατάρω μερικές φορές, αλλά εντάξει. Θυμάμαι δηλαδή την πρώτη φορά που έπαιξα τα κλάματα στο σπίτι, ήταν μόλις είχα βγει από το μαιευτήριο και έκλαιγα γιατί μου δώσανε λάθος κρέμα από το φαρμακείο. Δηλαδή, το σκέφτομαι, ήταν πάρα πολύ αστείο. Ήμουν στο μπάνιο 2 το πρωί να κλαίω με λιγμού, γιατί μου είχαν δώσει λάθος κρέμα, και να μου συμπαραστέκεται με ζέση ο Θοδωρής. Δηλαδή, τύπου θα το ξεπεράσω που σου δώσανε λάθος κρέμα από το φαρμακείο. Μην αγώνεσαι, δεν είναι κάτι. Εγώ δεν ήθελα να δώσω ξένο γάλα. Οπότε πήγαμε στο πρωτόκολλο ότι μετά τους 4-4 μήνες και κάτι μπορείς να αρχίσεις να δίνεις λίγο φρούτο, λίγο λαχανικό. Τα υπόλοιπα γεύματα τα έχω κρατήσει και αν χρειαστεί να λείψω περισσότερες ώρες, αφήνω σύλλαστρο. Θα το πάω έτσι τουλάχιστον μέχρι το εξάμεινο και μετά βλέπουμε. Το Instagram μπήκε σε μια διαδικασία ερωτοαπαντήσεων και με διάφορες. Αυτό που συμβαίνει, δηλαδή πραγματικά είναι άθλιο. Το θεωρώ πολύ ανάγωγο και πολύ γενές. Και ξέρεις, είναι πολύ άδικο να βλέπεις σχόλια από κάτω από ανθρώπους που δεν σε ξέρουν να κρίνουν ότι τι ανάγκη έχει αυτή που έχει 10 νταντάδες και αφήνει γάλα σκόνη και τον παιδί της μεγαλώνει με τις γιαγιάδες, που και οι γιαγιάδες κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Δηλαδή, τι κρίνεις? Δεν ξέρεις τι κρίνεις εκείνη τη στιγμή. Δεν το έχεις συνηθίσει πια αυτό. Ίσως δεν με αφήνει διάφορη σε άλλα. Αλλά σε αυτό, επειδή το θεωρώ, επειδή μου ιερό πράγμα και επιλογή του καθενός το πώς μεγαλώνει το παιδί του. Δηλαδή και να ήθελα να πω στην επίδαυρο ή στην όποια επίδαυρο. Και να είναι δικαίωμά μου. Δεν μπορείς να κρίνεις τον άλλον για το πώς μεγαλώνει το παιδί του. Το ίδιο ισχύει και για τη Φλωρίδα. Γιατί και η Φλωρίδα τα άκουσε εντός εισαγωγικών. Και εγώ ξέρω μόνο και η Φλωρίδα τι προσπάθεια κάνει για να έρθει από το πρώτο χέρι στην επίδαυρο να δει την παράσταση. Θέλει λίγο προσοχή όλο αυτό. Αρχικά είχε ακουστεί ότι η Ελεονόρα θα είναι μεσημέρι. Ξαφνικά η Ελεονόρα βρίσκεται το βράδυ σε μια late night zone με ένα talk show. Γιατί? Τι συνέβη. Δεν συνέβη κάτι παρασκηνιακό, για να σου πω την αλήθεια. Ήρθε στα αυτιά της αρχισυντάκτριας της εκπομπής της Πολύνα Στόλη και στα δικά μου το ότι ενδιαφέρεται ο Α για μια late night zone. Και ουσιαστικά σχεδόν αυτοπροταθήκαμε. Η βάφτιση για πότε με το κάνω? Καλά, τώρα. Τι ρωτά. Να μοιραστούμε. Όχι. Τι λέτε, να την κάνω και σύντομα, μοιραστείτε, χήμα θα είμαστε. Καλή αρχή να τις ευχηθούμε και επειδή της έχει λείψει νομίζω το να κάνει κάτι που τη γεμίζει και έχει πάρα πολύ όρεξη, θα το κάνει μαζί με την αρχισυντάκτηριά της Πολύνα Τόλη και θα δούμε πολύ ωραία πράγματα εδώ στον Άλφα. Όμως ότι πάντα έκανε κάτι που της άρεσε και έπαιρνε την τελική απόφαση όπου και αν βρέθηκε, σε όποιο τηλεοπτικό σταθμό και αν βρέθηκε, απλώς τώρα πραγματικά ήθελε τη late night zone. Και θα είναι και ένα μεγάλο στοίχημα για αυτήν. Λοιπόν, αυτό βέβαια με την. Έχει Φλωρίδα, παιδιά, για να πάει από το Πορτοχέρι μέχρι την επίδαυρο. Δεν έχει ωραίο δρόμο. Όχι, αλήθεια λέω, δεν έχει. Τι τράβηξε. Όχι, σου λέει ότι μπορεί να έπεισε την πεθερά τη να κρατήσει το μωρό ή η μαμά τη, αν ήταν εδώ και όχι στην Ιταλία. Γενικώ. Πάρτε την ένα τηλέφωνο τη Φλωρίδα, ανησύχησα. Τι τράβηξε, για να πάει από το Πορτοχέρι. Μπορεί να έχει πρώτη Δευτέρα, ρε παιδί μου, και να ταλαιπωρήθηκε η κοπέλα. Παιδιά, γελάτε τώρα και καλά κάνετε, γιατί έχουμε χιούμορ και με έτσι αντιμετωπίζουμε όλα τα πράγματα στη ζωή. Αλλά αυτή η ανθρωποφαγία στο Instagram, που κάθε ένας μέσα από έναν τρόλογαριασμό
Κάθεται και γράφει το μακρύ του κοντό του και χειδεολογεί. Όχι, εγώ προσωπικά δεν σκάω. Εγώ το λέω. Μου έχεις απαντήσει. Εσύ απαντάς. Απαντάω. Εσύ που τους περνάς για νέες 14. Δηλαδή αν τα απαντάς. Εννοείται. Είναι ότι σβήνουν και τους λογαριασμούς. Παιδιά, αυτό που πρέπει να καταλάβει ένας που τρολάρει έτσι με έναν ανώνυμο λογαριασμό και τα λοιπά. Όχι μόνο. Είναι ότι και εσύ μπορείς να μιλήσεις στη λαϊκή. Κατάλαβες. Εντάξει, ναι. Και την πεζοδρομιακή να χρειαστεί. Σε ποια είναι η διαφορά όμως, ότι εσύ είσαι ο Δημήτρης Παπανώτας και... που σε ξέρουν και ο άλλος έχει μια φάτσα που δεν ανταποκρίνεται στο ποιος είναι πραγματικά. Ωραία, και... και γράφει κάτι πολύ χυδαίο και ξέρει ότι θα το βρει. Συμφωνώ απόλυτα με τον Δημήτρη, γιατί αυτό που λέει στην ουσία είναι απόλυτα μαγιά σου. Λέει, ο άλλος έρχεται και με κράζει. Εγώ και ποντάρει στο ότι εγώ είμαι δημόσιο πρόσωπο και επώνυμος. Και ποντάρει στο ότι εγώ δεν θα απαντήσω. Άρα στην ουσία με εκμεταλλεύεται. Ρε παιδιά, μαγιά, μπράβο, θεωρώ, μπράβο. Επειδή προσωπικά και εγώ κάποιες φορές μπήκα στη διαδικασία να απαντήσω, ειδικά όταν ένα σχόλιο Κομιλφό είναι κόσμιο, εννοείται. Εγώ όχι. Είναι κόσμιο, είναι αρνητικό, αξιωτικό, αλλά κινείται σε κόσμια πλαίσια, σε πλαίσια κοσμιότητας τέλος πάντων όσο αυτό γίνεται. Δεν βγάζεις όμως λογική και άκρη, ειδικά όταν μιλάμε για ανύπαρκους τρόλ λογαριασμούς. Όχι, εγώ δεν γελάω, ξέρεις τι κάνω. Όταν καταλαβαίνω αρνητική πρόθεση και γενικώς κακοπροαίρετο άνθρωπο, κάνω ένα δημοκρατικότατο blog αλλά ποιόν young. Και τέλος, ρε φίλε, τι με ακολουθείς στο Instagram για να με βρίζεις, δεν θέλω. Χρειαζόμαστε χιούμορ στη ζωή μας. Εξαρτάται. Τώρα η Ελεονόρα που έχει εκτεθεί εδώ και 20 χρόνια νομίζω στα mass media, ας πούμε. Που έχει ακούσει, όχι για την αρρώστια της, όχι για το αυτό, για τις σχέσεις, ναι, για τα πάντα. Αντένα, για το κάθεται αυτό. Τώρα να σκάσει δεν για σκάει, ένα τρόλ. Δεν σκάει, απαντάει, σου λέει. Όχι, το βρίσκει, λέει, αγενές και... Μα είναι ο άλλος τρελός, λέμε. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά... Απάντησε έφυγε με την ίδια μούρλα. Ξέρεις τι, έχει δίκιο. Ότι... Ρε παιδιά μου, έχει δίκιο, γιατί κάθεσαι και βγάζεις συμπεράσματα για τον καθένα, τι σε νοιάζει, εσένα, που σήκω συνταντάδες και οι άλλοι κάθε μία ώρα θυλάζει το μωρό της. Δηλαδή πώς με κρίνεις, είσαι σπίτι μου να ξέρεις. Καλά και θα κάθεσαι σκάζεις. Όχι, αλλά εκείνη την ώρα σε εκνευρίζεις, σε βγάζει από τα ρούχα σου, σε πηγαίνει το δίκιο σου. Θες να πεις ρε φίλε να κάνω live στο Instagram ότι είναι κάθε μία ώρα ξύπνια. Αυτοί που τρολάρουν, ποντάρουν στο ότι θα εκνευριστείς, θα σε πνίξει το δίκιο σου το αυτό. Ωστόσο είναι στην καλύτερη της φάση, παιδιά, πολύ όμορφη, αδυνατισμένη, χάστε γκλάτσα. Και ετοιμάζεται να κάνει πολύ ωραίο τηλεοπτικό, ναι. Τηλεοπτική επιστροφή. Και ερωτευμένη με τον άντρα της. Εγώ τους είχα δει σε ένα πάρτι που έκανε. Α, ναι, στο T-Life ήταν. Ένα βράδυ που βρέχε. Που βρέχε μονότονο. Κάτσε με ρούλα να σου πω μια ιστορία. Λοιπόν, βάλε καφέ, να σου πω. Και ήταν πολύ. Είχε μάτια ο ένας για τον άλλον. Να πω κι άλλα. Παιδί κανένα. Εδώ σου λέει τι συμπαραστάθηκε.